Με το τουρνουά της δύναμης να φτάνει στην τελική του γραμμή, όλοι περιμέναμε να δούμε τις μάχες να γίνονται πιο ποιοτικές. Καλύτερο σχέδιο, περίπλοκες χορογραφίες και γενικότερα πολλή κίνηση. Αυτό όμως που δεν περιμέναμε ήταν να πάρουμε επεισόδια τα οποία θα συνδύαζαν όλα τα παραπάνω, αλλά ταυτόχρονα θα έδιναν βάση στην προσωπικότητα του κάθε χαρακτήρα, προσπαθώντας να μας δείξουν από πού ξεκίνησαν και πού φτάσανε. Ο τρόπος που γράφεται η σειρά είναι τόσο ποιοτικός, όπου ακόμα και μια παροδία ενός Power Ranger μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένα πρόσωπο με όνειρα και ελπίδες για το μέλλον, το οποίο τελικά κατάντησε υποχείριο άλλων ατόμων, οι οποίοι έδειξαν ότι οι αρχές και τα ιδανικά του δεν σημαίνουν τίποτα για αυτούς, όσο καταφέρουν να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Ο τόπο, σαν χαρακτήρας από την πρώτη του εμφάνιση, έκανε αντιληπτό ότι πίστευε στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ήταν αυτό που τον έκανε περήφανο και τον οθούσε να προσπαθεί σκληρότερα. Ακόμα και ένα μικρό σκίσιμο στη στολή του, η οποία συμβολίζει την περηφάνεια του και το δεσμό με την ομάδα του, ήταν αρκετό για να τον εξοργήσει. Η δικαιοσύνη ορίζεται ως αγαθό που στοχεύει στην ευδαιμονία όποιου την ασκεί, αλλά στον άλλο άνθρωπο. Κατά συνέπεια, είναι η κρατήστη των αρετών, γιατί δεν ασκείται για ίδιο όφελος, αλλά προς χάριν τρίτου. Με πολύ απλά λόγια, όταν ασκείς τη δικαιοσύνη, δεν σκέφτεσαι τον εαυτό σου, αλλά πώς θα βοηθήσεις τα άτομα γύρω σου. Και αυτό γίνεται αντιληπτό από την πρώτη εμφάνιση του τόπου. Ένιωσε ενόχληση που ο Γκόκου πρόσβαλε τις αρχές του, βάζοντας σε κίνδυνο όλα τα σύμπαντα, καθαρά προς όφελός του, πιστεύοντας ότι το άτομο απέναντί του ήταν ένα ψυχρό, αψυχόν, το οποίο δεν είχε δείγμα δικαιοσύνης μέσα του. Όταν ο Γκόκου του έδωσε το χέρι μετά τη μάχη τους, ο τόπο τον αγνώρισε, λέγοντας ότι δεν θα σφίξει ποτέ χέρια με έναν εχθρό, υπονοώντας εχθρό της δικαιοσύνης. Αν και δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για τους Pride Troopers, από τα λίγα που ξέρουμε, είναι φανερό ότι δεν σκότωναν τους αντιπάλους τους και έβαζαν τη σωτηρία κάθε ανθρώπου πάνω ακόμα και από τους ίδιους τους σε αυτούς. Ήταν φανερό ότι ήταν κατά των βασανιστήριων και επίσης φαίνεται και από τον τρόπο τον οποίο αντιδράει ο διοικητής των Pride Troopers, ο οποίος αγνώρισε έναν ανώτερό του μόνο και μόνο για να σώσει μια γάτα. Επιστρέφοντας στον τόπο, η μάχη του με τον Γκόκου ολοκληρώνεται με το να αναφέρει τον καλύτερο του φίλο τον Τζίρεν, ο οποίος και έχει πολύ παραπάνω δύναμη από αυτόν και θα νικήσει τον Γκόκου. Παρ' όλα αυτά, στην επόμενη εμφάνισή τους όμως, ήδη είχε γίνει αντιληπτό ότι κάτι είχε αλλάξει. Ο τόπο αναφερόταν στον Γκόκου όχι ως εχθρό της δικαιοσύνης, αλλά ως εχθρό του σύμπαντός του. Στη συνέχεια, ο τόπο κάνει ξανά την εμφάνισή του όταν έρχεται αντιμέτωπος με τον Φρίζα, ο οποίος τον φτάνει στα πνευματικά του όρια, χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα εναντίον του. Αν και είναι φυσικό ότι σε μια μάχη επιβίωσης όλοι θα χρησιμοποιήσουν κάθε δυνατή στρατηγική για να πάρουν το πάνω χέρι, ως τώρα ο τόπο αντιμετώπιζε τους αντιπάλους του δίκαια, πιθανότατα πιστεύοντας ότι σαν απεσταλμένος της δικαιοσύνης, οι πράξεις του ήταν σωστές. Βλέποντας όμως την ήττα να είναι όλο και πιο πιθανή, αποφάσισε να αγνοήσει τους ηθικούς φραγμούς του και να χρησιμοποιήσει την δύναμη της καταστροφής. Μια ικανότητα που σε μετατρέπει σε ένα θεό της καταστροφής, ο οποίος βασιλεύει με τον φόβο. Ο πολεμιστής της δικαιοσύνης, που έβαζε τη σωτηρία της ανθρωπότητας πάνω απ' όλα, είχε χάσει την πίστη του. Η ιστορία του τόπου όμως δεν τελειώνει εδώ. Το ταξίδι του χαρακτήρα ολοκληρώνεται με το που έρχεται αντιμέτωπος με ένα άτομο, το οποίο, αντίθετα με αυτόν, δεν εγκατέλειψε ποτέ την περηφάνεια του. Ο Βεντζέτα σαν χαρακτήρας μιλούσε συνεχώς για την περηφάνεια του σαν Σάγιαν, αλλά ποτέ στο Ζήτα δεν εξήγησε τι σημαίνει περηφάνεια. Με την εμφάνιση του Κάπα, επιτέλους μαθαίνουμε τι στην πραγματικότητα σημαίνει για αυτόν η περηφάνεια ενός Σάγιαν. Είναι η δύναμή του, αυτό που τον κρατάει ζωντανό και τον σπρώχνει να συνεχίζει να μάχεται και να βελτιώνεται. Με μια εκπληκτική στιγμή για τον πρίγκιπα, τον βλέπουμε να αναπολύει όλα τα άτομα που αγαπάει, καθώς επίσης και την υπόσχεσή του. Βλέποντας την αποφασιστικότητα του Βεντζέτα, ο τόπο αρχίζει να κάνει βήματα πίσω. Αντιλαμβάνεται ότι το άτομο που αντικρίζει δεν μπορεί να νικηθεί και σοκαρισμένος αλλά και μπερδεμένος δεν γνωρίζει τι να κάνει. Ο ίδιος του ο θεός της καταστροφής, αντικρίζοντας την κατάσταση, δίνει την χειρότερη δυνατή συμβουλή, λέγοντάς του να καταστρέψει το άτομο απέναντί του. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, ο τόπο αρχίζει να χρησιμοποιεί άσκοπα τη δύναμη της καταστροφής και τελικά καταλήγει να στέλνει επιθέσεις στον αντίπαλο, οι οποίες είναι προβλέψιμες και ακόμα και αν είναι πάρα πολύ δυνατές, στην πραγματικότητα δεν έχουν ελπίδα να βρουν στόχο. Με το Βεντζέτα να έχει το πάνω χέρι, η μάχη ολοκληρώνεται με τους δύο χαρακτήρες να χρησιμοποιούν τις καλύτερες επιθέσεις τους, δείχνοντας πιανού η πίστη στην περηφάνεια του είναι πραγματική. Με τον τόπο μπερδεμένο, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να νικούσε ποτέ, όσο δυνατός και να ήταν. Η ιστορία του τόπου είναι αυτή ενός ήρωα, ο οποίος αναγκάστηκε να αγνοήσει τα ιδανικά του και να γίνει υποχείριο άλλων, και στο τέλος να καταντήσει να χάνει τα πάντα. Τίποτα από αυτά δεν θα συνέβαινε άμα μπορούσε να ανασυγκροτηθεί, να κατανοήσει την κατάσταση και να θυμηθεί γιατί πολεμάει. Αντίθετα, η παρακίνηση των γύρων του και η ανάγκη για επιβίωση τον έκαναν αργό και τον οδήγησαν στην ήττα.
ο ήρωας ενός σύμπαντος, ηγέτης των δυνατότερων πολεμιστών, αγαπητός από όλους, καταλήγει να είναι ένα ψυχοτέρας, το οποίο έχασε γιατί δεν είχε το θάρρος να αρνηθεί να υπακούσει εντολές. Μπορεί να είσαι το καλύτερο άτομο, με αγαθή ψυχή, ικανότητες και αγάπη για όλο τον κόσμο, αλλά δίχως πίστη σε ό,τι σε κάνει περήφανο και αυτοπεποίθηση, θα καταλήγεις πάντα σαν ένα αδύναμο μπερδεμένο πλάσμα. Ακόμα και ο ίδιος του ο φίλος έδειξε αδιάφορος για αυτόν όταν αντιλήφθηκε ότι δεν είχε τη δύναμη να υποστηρίξει αυτά που πιστεύει. Αυτή είναι η ιστορία του τόπου.